Πώς να ζήσεις τη ζωή των ονείρων σου ακόμα και όταν σε αποδοκιμάζουν. Σήμερα θα μιλήσουμε για το πώς μπορούμε να ζήσουμε τη ζωή των ονείρων μας ακόμα και όταν μας αποδοκιμάζει ή και η ίδια μας η οικογένεια. Συχνά συναντώ ανθρώπους, θεραπευόμενούς μου, που αντιμετωπίζουν το εξής πρόβλημα. Αποφασίζουν να αλλάξουν τη ζωή τους. Αποφασίζουν να κάνουν ριζικές αλλαγές. Αποφασίζουν να προχωρήσουν την προσωπική τους ανάπτυξη. Και ξεκινώντας αυτό το μονοπάτι, έχουν να αντιμετωπίσουν την αποδοκιμασία, τη δυσφορία, την ενόχληση των συναδέλφων τους, των φίλων τους, της οικογένειάς τους, των συγγενών τους. Το έχετε ζήσει αυτό? Εγώ το έχω ζήσει. Και ως ένα βαθμό το ζω και τώρα. Το να βρίσκομαι συχνά ανάμεσα σε πειρά. Το να βρίσκομαι σε καταστάσεις ενόχλησης και δυσφορίας από μέλη της οικογένειάς μου. Σχετικά με τις επιλογές μου, σχετικά με τη στάση μου απέναντι σε πρόσωπα και καταστάσεις. Συχνά λοιπόν είμαι σαν τη μύγα μες στο γάλα. Και το δύσκολο εδώ είναι ότι αγαπάμε την οικογένειά μας, τους φίλους μας, τον σύντροφό μας και δεν θέλουμε να τους στενοχωρούμε. Δεν θέλουμε να τους αναστατώνουμε, να τους πληγώνουμε, να τους θυμώνουμε. Φοβόμαστε πως ίσως χάσουμε την αγάπη τους, την αποδοχή τους, την καλή εικόνα που έχουν για εμάς, την εικόνα της καλής κόρης ή του καλουγιού. Φοβόμαστε ότι ίσως χάσουμε την επαφή μας μαζί τους ή την εμπιστοσύνη τους. Ή φοβόμαστε πως ίσως τους χάσουμε εντελώς. Το παράδοξο όμως είναι πως από τη στιγμή που αποφασίζεις να αλλάξεις, μοιραία και αναγκαστικά θα χρειαστεί να αφήσεις πίσω σου πράγματα που σου έμαθε η οικογένειά σου. Θα χρειαστεί να αλλάξεις πεποιθήσεις και αντιλήψεις που σου έδωσε, που σου έχτισε η οικογένειά σου. Και όταν συμβαίνει αυτό, νιώθεις σαν να τους εγκαταλείπεις. Στην πραγματικότητα όμως, αυτό που εγκαταλείπεις είναι τις παλιές ιδέες, τις παλιές αντιλήψεις που δεν σε υπηρετούν πια, που δεν σε εξυπηρετούν πια. Όταν ξεκινάς το μονοπάτι της προσωπικής ανάπτυξης και αλλαγής, αρχίζεις και αντιλαμβάνεσαι το ποιος είσαι, το ποιες είναι οι αξίες σου, οι αντιλήψεις σου, κάτω από την ομπρέλα του ποιος πραγματικά είσαι, του ποιος είναι ο αληθινός σου εαυτός. Αρχίζεις λοιπόν και αντιλαμβάνεσαι πως ίσως τα όσα έκανες ως τώρα να ήταν περισσότερο κόντρα σε αυτό που είσαι αληθινά, σε αυτό που θέλεις αληθινά. Μετά από μια τέτοια συνειδητοποίηση δεν μπορείς να είσαι πια ο ίδιος άνθρωπος ξανά. Όταν αυτά που έχουμε μάθει να κάνουμε από τις οικογένειές μας, όταν αυτά που έχουμε διδαχθεί να κάνουμε από τις οικογένειές μας, όταν αυτά που έχουμε ακούσει από τις οικογένειές μας, μας δημιουργούν πόνο, μας δημιουργούν σύγκρουση με τον ίδιο μας τον εαυτό, τότε έρχεται η ώρα που οφείλουμε να τα εγκαταλείψουμε.
Η ώρα που αντιλαμβανόμαστε πως η αλλαγή είναι επιτακτική. Όσοι λοιπόν βρίσκονται στη ζωή σου, είναι πιθανό να σου πάνε κόντρα. Θα αντιμετωπίσεις αντιστάσεις. Θα νιώσουν και οι ίδιοι ίσως εγκαταλελειμμένοι από εσένα. Θα αρχίσουν και εκείνοι να φοβούνται ότι σε χάνουν. Θα αρχίσουν να φοβούνται ότι βαδίζεις σε λάθος δρόμο. Αν εσύ είσαι σίγουρη ή σίγουρος για το δρόμο που διαλέγεις, τότε θα χρειαστεί να μείνεις πιστή ή πιστός στο δρόμο σου. Για να δούμε λοιπόν πώς θα το κάνεις αυτό, παρόλη την αποδοκιμασία που ίσως λάβεις από τους γύρω σου. Ας εξετάσουμε πρώτα απ' όλα το εξής. Πρώτον, ποιες είναι οι επιρροές της οικογένειάς σου, της ανατροφής σου, της κοινωνίας στην οποία ζεις. Ποιες είναι δηλαδή οι πεποιθήσεις ή οι αντιλήψεις με τις οποίες μεγάλωσες. Ποιες από αυτές σε επιρρετούν και άρα τις κρατάς. Και ποιες από αυτές δεν σε υπηρετούν πια και άρα τις πετάς. Είναι σημαντικό να δεις ποιες είναι αυτές που κρατάς, γιατί αυτές θα είναι ο συνδετικός κρίκος με την οικογένειά σου. Θα είναι τα πράγματα που θα συνεχίσουν να σας ενώνουν. Είναι τα πράγματα που και τώρα σας ενώνουν, που και τώρα σας συνδέουν και που χρειάζεται να συνεχίζουν να σας ενώνουν και να σας συνδέουν. Όλες αυτές οι αντιλήψεις ή οι πεποιθήσεις που σε υπηρετούν και άρα τις κρατάς, είναι τα πράγματα που θα σας κάνουν να παραμένετε ενωμένοι και συνδεδεμένοι. Παρότι πολλά άλλα πράγματα θα αλλάξουν και θα συνεχίζουν να αλλάζουν. Δεύτερον, ποια ή ποιος πραγματικά θέλεις να είσαι. Θέλω να την κάνεις αυτή την ερώτηση στον εαυτό σου και έπειτα να έρθει και η επόμενη ερώτηση. Και αυτός που θέλεις να είσαι είναι κάποιος που επηρεάζεται συνέχεια από τους άλλους. Κάποιος που ανάλογα με την επιδοκιμασία ή την αποδοχή των άλλων θα αλλάζει γνώμη. Θέλω να κάνεις μία άσκηση για να το ξεπεράσεις στο συγκεκριμένο θέμα. Του ότι μπορεί να επηρεάζεσαι από την επιδοκιμασία ή την αποδοχή των άλλων σε τέτοιο σημείο που να αλλάζεις και τη ζωή σου. Ουσιαστικά ανάλογα με τη γνώμη των άλλων, αλλάζεις και εσύ τη δική σου γνώμη, τη δική σου δράση, τη δική σου ζωή. Θέλω να γράψεις μία λίστα με όλα τα λόγια αποδοκιμασίας που πιστεύεις πως θα ακούσεις τώρα που επέλεξες το μονοπάτι της προσωπικής ανάπτυξης. Ή αυτά τα λόγια επιδοκιμασίας που ήδη ακούς. Σίγουρα θέλω να καταγράψεις και όσα άλλα λόγια φοβάσαι πως έχεις να ακούσεις στην πορεία. Θα σας δώσω μερικά παραδείγματα από λόγια αποδοκιμασίας που συχνά ακούω να μου μεταφέρουν οι θεραπευόμενοι μου. Και ποιος νομίζεις ότι είσαι? Αυτά είναι αμπελοφιλοσοφίες. Μην κάθεσαι και τα ακούς. Αυτά είναι για τους τεμπέληδες. Δεν έχεις καταλάβει που βρίσκεσαι. Αυτά με τα μονοπάτια και τις προσωπικές αναπτύξεις είναι πολυτέλειες. Προσγειώσου. Αυτά είναι τα πράγματα που ακούμε συνήθως. Κατέγραψε κι εσύ αυτά που φοβάσαι ότι θα ακούσεις ή που ήδη ακούς. Και έπειτα ρώτησε τον εαυτό σου αν πραγματικά όλα αυτά είναι σχόλια έγκυρα, αξιόπιστα
χρήσιμα ή ταιριαστά σε εσένα. Και γιατί τους δίνεις τόση αξία? Γιατί έχουν τόση βαρύτητα για εσένα? Γιατί έχουν τόση αξία για εσένα? Ή γιατί αφήνεις όλα αυτά τα σχόλια, όλα αυτά τα λόγια να σε σταματήσουν? Γιατί λοιπόν αφήνεις τον εαυτό σου να απολογείται για αυτό που είναι ή για αυτά που θέλει? Μόνο εσύ ξέρεις ποιος είσαι και μόνο εσύ θα επιλέξεις τη ζωή σου. Δεν προσπαθώ να σε στρέψω ενάντια στην οικογένειά σου, ενάντια στην κοινωνία μέσα στην οποία ζεις. Προσπαθώ όμως να σου εμπνεύσω μέσα σου το μονοπάτι του αληθινού εαυτού. Υπάρχει ένα κομμάτι σου που θέλει να περπατήσει αυτό το μονοπάτι. Υπάρχει ένα κομμάτι σου που λαχταράει να συναντήσει τον αληθινό του εαυτό. Διαφορετικά δεν θα ήσουν καν εδώ μαζί μου σήμερα. Διαφορετικά δεν θα σου είχε κάνει καν κλικ η δουλειά μου. Η δουλειά μου μιλάει μέσα σου. Υπάρχει αυτό σου το κομμάτι που την απορροφά σαν σφουγγάρι. Υπάρχει αυτό σου το κομμάτι που την απορροφά σαν σφουγγάρι, γιατί αυτό είναι το μονοπάτι σου. Το μονοπάτι του αληθινού εαυτού. Βάλε λοιπόν όρια στους άλλους ανθρώπους και περπάτα το μονοπάτι σου. Και θα βρεις στο δρόμο ανθρώπους που να σου ταιριάζουν, που να πιστεύουν ό,τι πιστεύεις κι εσύ, που να θέλουν ό,τι θέλεις κι εσύ. Εσύ αποφασίζεις το τι θα κάνεις με τη ζωή σου. Εσύ επιλέγεις το τι θέλεις να κάνεις με τη ζωή σου. Και ό,τι και αν επιλέξεις, εσύ πάλι είσαι που θα υποστείς τις αρνητικές συνέπειες ή που θα απολαύσεις το όμορφο αποτέλεσμα των επιλογών σου. Στην αρχή είναι κάπως φοβητερό, γιατί φοβάσαι πως θα τους χάσεις όλους. Φοβάσαι πως θα σε εγκαταλείψουν όλοι ή πως θα πάψουν να σε αγαπούν. Όσοι αλήθεια όμως σε αγαπούν, θα συνεχίσουν να σε αγαπούν. Μόνο που η σχέση σας θα μεταμορφωθεί σε κάτι νέο, θα υποστεί αλλαγές. Όσοι πάλι δεν σε αγαπούν, ναι, αυτοί θα φύγουν. Θα αποχωρήσουν από τη ζωή σου. Καλό τους ταξίδι λοιπόν. Εσύ, θέλω να συγκεντρωθείς στο τι εσύ θέλεις πραγματικά από τη ζωή σου και για τη ζωή σου. Για επιπλέον καθοδήγηση, συμβουλευτική, για ψυχοθεραπεία μαζί μου, για online συνεδρίες μέσω Skype μαζί μου, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου μέσω της ιστοσελίδας μου. Εκεί θα βρείτε φόρουμ επικοινωνίας, όπου μπορείτε να μου στείλετε mail, ώστε να ορίσουμε ραντεβού, είτε στο γραφείο μου, είτε online, μέσω Skype, για να μιλήσουμε. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.